Στην κοπή και απομάκρυση 10 ακόμη υπεραιωνόβιων πλατάνων που έχουν προσβληθεί από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους, προχώρησαν εξειδικευμένα συνεργεία του αναδόχου από το Δήμο Ιωαννιτών σε συνεργασία πάντα με το Δασαρχείο Ιωαννίνων. Όπως εξήγησε ο Δήμαρχος Πρασίνου Πέτρος Παλάσχας, η κοπή των δέντρων στο παραλίμνιο μέτωπο ήταν μονόδρομος, καθώς πολλά από αυτά είχαν ξεραθεί και η εικόνα αυτή ήταν εμφανής. Σε πολλές περιπτώσεις τα κλαδιά είχαν εντελώς ξεραθεί και υπήρχε και φόβος για τους περαστικούς. Η εικόνα του παραλιμνίου δεν θα είναι ποτέ ίδια, τα επόμενα χρόνια τουλάχιστον, καθώς μιλάμε για πλατάνια πολλών ετών που η σκιά τους και η δροσιά που προσέφεραν θα πάρει αρκετό χρόνο να αποκατασταθεί. Ωστόσο, δεν υπάρχει άλλη λύση από το να φυτευτούν άλλα δέντρα και να δημιουργηθεί ένα νέο μέτωπο πρασίνου στην πιο όμορφη περιοχή της πόλης των Ιωαννίνων. Όπως εξήγησε ο κ. Παλάσχας, τα συναισθήματα είναι στενάχωρα, αλλά δεν υπήρχε και άλλος τρόπος. Ακολουθούν, όπως ανέφερε, τις υποδείξεις του Δασαρχείου και κάνουν κοπές, ενώ στα σημεία τα οποία κόπηκαν τα δέντρα θα γίνουν σύντομα δεντροφυτεύσεις. Παρακολουθούμε την πορεία της νόσου χρόνια τώρα, από το 2017 δηλαδή, που την έχουμε εντοπίσει στην πόλη των Ιωαννίνων. Αυτή ήταν σχετικά μια καλή χρονιά, δηλαδή δεν είχαμε πολλές νέες μολύνσεις υγιών δέντρων. Κόβονται κάποια δέντρα στην περιοχή του Πάρκου Κατσάρη και στην ευρύτερη περιοχή του Παραλιμνίου. Μετά θα κοπούν κάποια δέντρα στο Πέραμα, στο νησί και στην Αμφιθέα. Νομίζω είναι ένα στην Αμφιθέα, είναι κάποιο στο νησί και 2-3 στο Πέραμα. Και ουσιαστικά έχουμε κλείσει τον κύκλο των δέντρων που πρέπει να κοπούν. Εμείς, σαν Υπηρεσία Πρασίνου, σε αγαστή συνεργασία πάντα και καθοδήγηση από το Δασαρχείο, προφέρουμε τις απαραίτητες ενέργειες. Εκεί πέρα πρέπει να πούμε στους πολίτες ότι δυστυχώς η κοπή των μολυσμένων δέντρων είναι η μοναδική λύση και για να ανακόψουμε το φαινόμενο και για λόγους ασφαλείας. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος για να μπορέσουμε να σώσουμε ένα πλατάνι. Από τη στιγμή που ένα πλατάνι αρρωστήσει από το μεταχρωματικό έλκος, ουσιαστικά είναι προκαθορισμένο, είναι και το μονόδρομος. Είναι μονόδρομος ουσιαστικά και τα λοιπά. Και τότε και σε άλλες χώρες που είχαν το ίδιο πρόβλημα, όπως είναι η Γαλλία ή η Ιταλία, ουσιαστικά εκεί πέρα δεν έχει μείνει πλάτανος για πλάτανο. Εμείς προσπαθούμε όσα πλατάνια μπορέσουμε να περισσώσουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτή η περιοχή πλέον είναι σε καραντίνα, ουσιαστικά, όπως λέει και το Δασαρχείο, γιατί ουσιαστικά όταν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, η περιοχή τίθεται σε καραντίνα και παρακολουθείται το γεγονός, κόβονται τα άρρωστα πλατάνια και αυτές οι διαδικασίες τις οποίες κάνουμε. Εμείς, όπως είπατε και εσείς, με το που κόβετε ένα δέντρο την ίδια στιγμή ή την επόμενη μέρα πάντα τοποθετείτε ένα άλλο δέντρο, προφανώς όχι πλάτανος για να μην έχουμε πάλι τα ίδια φαινόμενα να προσβληθεί. Προβαίνουμε σε δεντροφυτεύσεις άλλων ειδών, όπως είναι τα σφενδάμια, όπως είπατε, όπως οι βαλανιδιές, έτσι ώστε ουσιαστικά το τοπίο να μην αλλάξει πάρα πολύ. Βέβαια, είναι μέρα με νύχτα. Καταλαβαίνετε ότι ένας πλάτανος, ο οποίος είναι 30-40 ετών, 20 ετών, 10 ετών, το μέγεθος και η σκιά που βγάζει δεν καλύπτεται με ένα δέντρο το οποίο τοποθετείται τώρα και είναι 5 ετών. Εντάξει, επενδύουμε όμως για τις επόμενες. Αύριο ακριβώς. Και είμαστε σε μια συζήτηση και να κάνουμε ένα πρόγραμμα και με τον Δήμαρχο του Θωμά τον Μπέγκα, έτσι ώστε να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο έργο κάτω στην περιοχή του Παραλιμνίου, έτσι ώστε όπως παραλάβαμε πράσινο και όμορφο το τοπίο του Παραλιμνίου, να το παραδώσουμε και εμείς στην επόμενη γενιά το ίδιο πλούσιο πράσινο και έτσι όπως το έχουμε συνηθίσει και για τους Γιαννιώτες αλλά και για τους τουρίστες που έρχονται και κατακλείζουν την περιοχή του Παραλιμνίου. Από την πλευρά της υπηρεσίας είναι ικανοποιημένη από την εξέλιξη όλα αυτά τα χρόνια της νόσου, γιατί έχουμε αρκετά χρόνια τώρα, και από τον περιορισμό που όσο μπορεί να γίνει, δηλαδή όσο είναι δυνατό να γίνει. Ουσιαστικά οι διαδικασίες που τηρούνται με υπηρεσία είναι συγκεκριμένες. Εκεί πέρα οι νέες μολύνσεις γίνονται κυρίως από μηχανήματα. Τώρα πλέον οι εργολάβοι που έχει ο Δήμος, που κλαδεύουν κτλ., πλέον είναι όλοι γνώστες, άρα ξέρουν, κάνουν τις απαραίτητες διαδικασίες έτσι ώστε να τα μηχανήματα να πολυμένονται και να καθαρίζονται από δέντρο σε δέντρο για να μην έχουμε τα φαινόμενα της μετάδοσης της νόσου. Και η τεχνική υπηρεσία και η υπηρεσία δικιά μας του Πρασίνου, κάθε εργολάβος ο οποίος μπορεί να κάνει πεζοδρομήσεις, οτιδήποτε έργο κάτω στην περιοχή όπου υπάρχει πλάτανος, δίνονται οι απαραίτητες οδηγίες και οι έλεγχοι έτσι ώστε και τα συνεργεία αυτά να τηρούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για να μην έχουμε νέες μολύνσεις. Αλλά εκεί πέρα οι μολύνσεις μπορεί να γίνουν από πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος είναι με τα μηχανήματα, άλλος τρόπος είναι από δηλειοφθορά, που δυστυχώς το έχουμε δει και αυτό. Και από ζώα πολλές φορές, από ένα τραυματισμένο δέντρο, μολυσμένο μάλλον, μπορεί κάποιο ζώο να πάει ουσιαστικά να μεταφέρει την νόσο. Πιο περιορισμένα βέβαια.